Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο Δήμος Λευκωσίας για πολυκατοικίες που δεν συντηρούνται, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να κινδυνεύουν ακόμη και περαστικοί από κατάρρευση τμήματων του. Το ΡΙΚ κατέγραψε το πρόβλημα σε πολυκατοικία στην πολυσύχναστη Λεωφόρο Κένεντι. Η οικοδομή δεν συντηρήθηκε εξωτερικά από τον καιρό που χτίστηκε. Επιστολή με δικηγόρο έστειλε στους ιδιοκτήτες ο Δήμος Λευκωσίας. Μόνο στην περιφέρεια πάντως του Δήμου, άλλες 15 πολυκατοικίες θεωρούνται επικίνδυνες. 16 πολυκατοικίες στη Λευκωσία χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, με δημόσια μάλιστα καταχώρηση του Δήμου Λευκωσίας στην ιστοσελίδα του. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτή η πολυκατοικία στη Λεωφόρο Κένεντι. Αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα, όταν προημερών ύστερα από τις έντονες βροχοπτώσεις κατέρευσαν τμήματα της οικοδομής. Έπεσε έναν κομμάτι σουβάση, μπετόν από έναν από τα μπαλκόνια. Επικίνδυνα για τους περαστικούς, ναι, αλλά ως πολυκατοικία δεν έχει στατικό πρόβλημα. Μπορούσαμε να θρηνήσουμε θύματα, όχι μόνο εάν έπεφταν κομμάτια από τον έκτον όροφο της πολυκατοικίας στο κεφάλι κάποιου διερχόμενου, αλλά ακόμα και τα θράσματα που έπεσαν στο έδαφος μπορούσαν να χτυπήσουν κάποιο διερχόμενο και να του προκαλέσουν ζημιά μέχρι και θάνατο. Σίγουρα ένα κομμάτι σκυροδέματος, όταν πέφτει από 6 ορόφους ύψος, καθίσταται φωνικών όπλων. Η ίδια η πολυκατοικία δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, δηλώνει στο ΡΙΚ ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ, ο οποίος επιθεώρησε το μεσημέρι την οικοδομή. Δεν είδα προβλήματα σε κολόνες, δοκάρια ή οτιδήποτε άλλο που είναι μηνύματα για μια επικινδυνότητα μιας οικοδομής. Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ σημειώνει ότι τα προβλήματα επικινδυνότητας, παρόμοια με αυτά στην πρόσωψη της πολυκατοικίας, άρχισαν να εμφανίζονται και στο πίσω μέρος της. Η Διαχειριστική Επιτροπή ομολογεί ότι από τον καιρό που χτίστηκε η πολυκατοικία δεν έχει συντηρηθεί εξωτερικά. Η πολυκατοικία ίδια κατασκευάστηκε γύρω, νομίζω πριν το πόλεμο, πριν το 1974, από υλικά του πενταδαχτύλου, που θεωρούνται από τα καλύτερα υλικά που έχουμε στην Κύπρο για σκοπούς οικοδομικούς, για σκοπούς οικοδομών. Σίγουρα κάποια κομμάτια εξωτερικά έχουν πρόβλημα, λόγω του ότι δεν έχουν συντηρηθεί από λίγο καιρό. Το δικηγορικό γραφείο, το οποίο ανέλαβε την υπόθεση για το Δήμο Λευκωσίας, έχει κολλήσει επιστολή στην είσοδο της πολυκατοικίας, στην οποία αναφέρεται ότι εντός 20 ημερών, εάν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων δεν προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, τότε θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον τους. Η επιστολή, η οποία στάλει χθες και στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, αναφέρει ακόμη ότι αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί θα φέρουν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και ως εκ τούτου καθίσταται επιβεβλημένη η άμεση επέμβασή τους με σκοπό τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για επιδιόρθωση ή συντήρηση ή στήριξη της οικοδομής. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικηγόρος του Δήμου Λευκωσίας προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει στην έκδοση διατάγματος του δικαστηρίου που θα επιτρέπει την είσοδο στην οικοδομή και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για τα οποία θα χρεωθούν οι ιδιοκτήτες. Ελήφθηκε, εν πάση περιπτώσει, η απόφαση χθες το βράδυ από τη Διαχειριστική Επιτροπή να δοθούν οδηγίες στους μηχανικούς, όπως επιθεωρήσουν την πολυκατοικία, αλλά σίγουρα η Διαχειριστική Επιτροπή, η πρόθεση της είναι να προχωρήσει με την αναγέννηση, με την επιδιόρθωση της πολυκατοικίας εξωτερικά. Με βάση και τους κανονισμούς της πολυκατοικίας, διότι η πολυκατοικία είναι κοινόκτητη οικοδομή, είναι εγγεγραμμένη ως κοινόκτητη οικοδομή, έχουν υποχρέωση όλοι οι ιδιοκτήτες να συμβάλλουν προς τούτα τα έξοδα. Τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας της πολυκατοικίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στη συγκεκριμένη πολυκατοικία φαίνεται να παρουσιάζεται το συχνό πρόβλημα μεγάλου αριθμού πολυκατοικιών σε ολόκληρη την Κύπρο. Μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών διαμερισμάτων δεν πληρώνει τα κοινόχρηστά του.